Σταμάτησα τον Γιώργο, ο οποίος είναι κάτοχος του καινούριου Vestrom 800. Είναι το μοντέλο με τις χυτές στις ζάντες, κυρίες και κύριοι. Αυτό το οποίο δεν έχει σαμπρέλα, το οποίο θα το επέλεγα και εγώ φυσικά, γιατί ξέρετε ότι έχω ένα πραγματικά μεγάλο κόλλημα με τις ζάντες οι οποίες έχουν σαμπρέλα. Από τη στιγμή που στο χωματόδρομο και με αυτή τη μοτοσυκλέτα, σας πληροφορώ, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να πάτε με αρκετά μεγάλη άνεση. Άποψή μου είναι, με το άλλο δεν το συζητάμε, μπορείτε να πάτε καλύτερα. Ο Γιώργος βέβαια έκανε κατ' εμέ μια σωστή επιλογή για τους ελληνικούς δρόμους, για τα ταξίδια τα οποία θέλει να κάνει με το υπέροχο αυτό Suzuki Vestrom, το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη είναι σε πάρα πολύ καλή τιμή. Για πες μου, Γιώργο, πόσο το πήρες? 1800 κάτι, 1900 ας πούμε, και το παρήγγειλες με τι έξτρα? Μπαγκαζιέρα, βάση μπαγκαζιέρας, ναι. Διπλό στάντ. Ναι. Και έχω παραγγείλει και τις χούφτες, δεν έχουν έρθει. Οι οποίες χούφτες δεν έχουν έρθει ακόμα. Για το Suzuki με την αγορά σου δίνει και 30% έκπτωση σε ό,τι πάρεις. Τα έξτρα σου λέει ότι έχει 30%. Mm-hmm. Περίπου γύρω στο 770 ευρώ βγαίνουν αυτά που έβαλα εγώ. Ναι, με πόσο της εκατό έκπτωση είμαι, με 30%. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι τώρα. Εάν αγοράσει τη μοτοσυκλέτα κάποιος και επιθυμεί μετά να βάλει τα έξτρα, η έκπτωση ισχύει? Μόνο ο πολιτής σου κάνει ένα 10%. Ο δικός μου πολιτής, ναι, πούμε, μου έκανε ένα 10% μετά. Μετά. Χάνεις δηλαδή το 30%. Άρα ό,τι πάρει κάποιος από την αρχή της αγοράς, εξ αρχής, έτσι. Mm-hmm. Και σου έφτασε, ας πούμε, γύρω στα 8-900. Λοιπόν, ας περιεργαστούμε από κοντά τη μοτοσυκλέτα εδώ του φίλου του Γιώργιου. Το έχει στην ψηλή θέση ζελατίνας. Για τον Γιώργο, ο οποίος έχει τι ανάστημα, Τζόρτζι? Περίπου 1,70. 1,70, είδαμε και τα πόδια πώς πατάνε κάτω. Έχει ρυθμίσει και την ανάρτηση, μου είπε, με τα δικά του δεδομένα. Αυτό που παρατήρησε και μου έκανε πραγματικά μεγάλη εντύπωση είναι ότι το δοχείο του νερού, το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω αριστερά από το μοτέρ, δίπλα στο φίλτρο ραδιού, έχει μόνο μία προστασία. Το υπόλοιπο μέρος, το κάτω της μοτοσυκλέτας, είναι πλήρως εκτεθειμένο, άρα υποχρεωτικά θα βάλουμε και μία ποδιά σύμφωνα με τα λεγόμενα του φίλου του Γιώργου, ο οποίος θα μας πει κάτι άλλο. Για πες, Γιώργο. Στα έξτρα σου δίνει και πλαϊνές ποδιές. Και πλαϊνές ποδιές, οι οποίες που μπαίνουν. Έχει βασούλες εδώ. Για δείξε μου. Ουσιαστικά καλύπτει. Το δοχείο, ας το πούμε, από εκεί. Το ψυγείο. Το ψυγείο τους σωλήνες. Ναι. Καλύπτει όλα τα πλαϊνά του, ας το πούμε. Αυτή είναι η τρόμπα νερού εδώ που βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Σου καλύπτει την τρόμπα. Ναι. Θα δίνει σαν έξτρα. Λείπει από κάτω μία σίτα για το ψυγείο, το οποίο είναι εκτεθειμένο. Θα βάλει, φαντάζομαι, μία μεταλλική. Καγκελάκια θα βάλουμε, προβολάκια θα βάλουμε, χούφτες τις έχεις παραγγείλει, πλαϊνές βαλίτσες μάλλον θα βάλεις. Πλαϊνές σου δίνει και δώρο, ναι, τις κλειδαριές, οι οποίες τις βάζεις μετά και έχεις ένα κλειδί για όλες τις. Το δώρο το κάνουν στην αρχή ή δεν το κάνουν και μετά, τι σου είπανε? Στο κάνω στην αρχή, οτιδήποτε. Α, δώρο στην αρχή. Είναι με την αγορά. Εντάξει, εγώ οφείλω να ρωτήσω, επειδή ναι, μήπως έχεις ιδιαίτερη σχέση με τους πολιτές. Μακάρι να είχαν, μας δάνεισε και κάτι άλλο. Λοιπόν, ας περιεργαστούμε λίγο από κοντά. Το είδα και στην έκθεση, αλλά εδώ. Κι εγώ. Αλλά εδώ θα το δούμε λίγο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, χωρίς την οχλαγωγία του κόσμου. Βλέπουμε ότι η σέλα του οδηγού, κοιτάξτε το χέρι μου, το οποίο είναι και αρκετά μεγάλο, σας πληροφορώ, είναι η σέλα του οδηγού, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη. Σε αντίθεση όμως, η σέλα του συνοδηγού είναι πιο μικρή αναλογικά με τον μπροστινό σκαυτό τμήμα της σέλας. Διαφωνείς ή συμφωνείς, κύριε Γιώργο, σε αυτό? Πήρα και ένα διπλό χτες. Ναι. Τι είπε ο χτεσινός? Όχι, μου είπε ότι έχει χώρο. Ναι. Έχει χώρο δηλαδή, ναι, σέλα, αλλά ναι, είναι πιο μικρή από ό,τι σκεφτόμουν. Βέβαια, το καλό είναι ότι πίσω μπαγκαζιέρα είναι αρκετά πίσω σε σχέση με τη θέση του συνοδηγού. Άρα μπορεί να κουμπίσει πίσω. Δεν είναι σαν το Honda το Africa Twin που η σχάρα φέρνει τη βαλίτσα πάρα πολύ μπροστά. Αυτό το είχε και το προηγούμενο το Vestrom που είχα. Ναι, 4, για πες μου. Ήταν πολύ μπροστά η μπαγκαζιέρα. Ήταν πολύ μπροστά η μπαγκαζιέρα. Στο διπλό, ένας πιο εύσομος αναβάτης, ναι, είχες πρόβλημα. Είχες πρόβλημα. Ενώ τώρα σε αυτό το δίκλο δεν βλέπουμε να υφίσταται κάτι τέτοιο. Πόσα λίτρα είναι το πώς δείπαμε? Αν θυμάμαι καλά. Όχι, το ξέχασα τώρα. Πρέπει να είναι γύρω στα 20 και εγώ δεν είμαι 100%. 32 ευρώ γεμίζει. Τώρα η ναι, βενζίνη ναι, ούτως ή άλλως διαφοροποιείται. Ευρώ, ναι. Για να ανοίξουμε λίγο το καντράν φίλτατε, Γιώργιο. Εδώ, παρατηρείτε, κυρίες και κύριοι.
Είναι 5 ίντσες πρέπει να είναι, έτσι. 5 ίντσες, αλλάζει και το φόντο πίσω. Ναι, για παίξε λίγο το με τη μενούτσα, δούμε να το πάρουμε. Έχει μενού. Ναι, για κάνει και... Ας πούμε στο right σου έχει set στροφές. Ναι. Πόσο set θες, το ρυθμίζει από εδώ. Για να συνεχίσουμε, ναι. Ναι. Έχει για το quick shifter, αν το θες, ναι. Αν... Το quick shifter, Γιώργο, ήταν με την αγορά της μοτοσύνης, ήταν κάτι πρόσθετο. Όχι, είναι πάνω. Το έχει πάνω η Suzuki δηλαδή. Είναι μαλακό σκληρό, όπως το είδες. Μαλακό. Για να κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου τώρα, επειδή εγώ είμαι λίγο παράξενος. Βλέπω ότι η ζελατίνα σε σχέση με τη θέση του οδηγού είναι, για να έβαλε λίγο πάνω, για να μιλήσουμε και γι' αυτό. Συγγνώμη κυρίες και κύριοι, χάνουμε λίγο χρόνο τώρα, περιμένω ο Γιώργος να ανέβει πάνω. Κοιτάξτε λίγο, είναι λίγο μακριά η θέση του οδηγού σε σχέση με τη ζελατίνα. Έχει τροβιλισμού εξαιτία τη απόσταση, όχι. Ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα εγώ, για πες μου, το ανάστημα. Το ανάστημα, ο αέρας με χτυπούσε από πάνω. Σε παίρνει από πάνω. Ναι, δεν είχα δηλαδή πάνω μου αέρα ούτε στα χέρια. Ούτε καλά στα χέρια, είναι και από του καθρέφτε οι οποίοι είναι αρκετά μελετημένοι. Εντάξει, έχουμε λίγο στι κούφτε, δεν πειράζει, αλλά επειδή. Φαντάζομαι εγώ τώρα λόγω της απόσταση, ίσως και να υπήρχαν κάποιοι στροβελισμοί. Αν κάποιος είναι ψηλότερος, φαντάζομαι θα βάλει ένα φρυδάκι από πάνω και επειδή όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ καλά στερεωμένη η ζελατίνα εδώ, αν βάλετε φρυδάκι δεν θα υπάρχουν ταλαντεύσεις, άρα δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εδώ το κλασικό καινούριο φανάρι της Suzuki πάνω κάτω. Να σε ρωτήσω κάτι, φίλτατε. Το κάνεις βόλτα βράδυ. Φώτα πώς θα δες. Απίστευτα. Απίστευτα. Σε δηλαδή, σχέση με το προηγούμενο περίμενα, που είχε φοβερές λάμπες. Απίστευτα. Ναι. Δηλαδή η διαφορά που είδα, ναι, ήταν και πιο ανοιχτή, ναι, σαν φώτα και με τη μεγάλη τη σκάλα, ναι, άνοιγε πολύ μακριά και σου τετραγώνιζε όλο τον δρόμο. Δηλαδή έβλεπες πάρα πολύ. Θα βάλεις προβολάκια, φαντάζομαι, στα κάγκελα. Εκ των υστέρων. Άρα κάτι, θα έχεις και καλύτερο φως καθώς θα παίρνεις τις στροφές. Για να πούμε κάτι άλλο τώρα εδώ πέρα. Τα φρένα, για πες μου. Απάτητα, μεν, γιατί ναι, καινούργια τα τακάκια. Δεν μπορώ να πω πλήρως. Ναι. Αλλά έχει πολύ μεγάλη απόκριση, πρώτη εντύπωση. Ναι. Έχει τετραπίστωνα. Ναι. Μπροστά. Μιλάμε για πολύ καλά φρένα. Σε σχέση με το προηγούμενο, σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερα γιατί στερούσε η Suzuki. Έχω οδηγήσει και άλλα μηχανάκια. Ναι. Κινέζικα και ναι. Πολλά, ας πούμε. Καμία σχέση. Τα φρένα του είναι, έχει απόκριση τεράστια. Ναι. Άρα είσαι πλήρως ικανοποιημένος. Για το τώρα, εντάξει, απάτη τα φρένα. Απάτη τα φρένα, παρόλα αυτά. 110 χιλιόμετρα έχει. 100 πιο παρθένο πεθαίνεις. Κοίταξε, το χρώμα που επέλεξες μου αρέσει, έτσι. Μπορώ να πω ότι είναι καταπληκτικό. Νομίζω γι' αυτό. Για να δούμε, έχει εδώ πέρα και το μηχανάκι και την παρίτσα μπροστά, όπως βλέπετε. Για να βάλεις το GPS σου, να σου κλείσουμε εδώ, μην πέσει η μπαταρία και δεν έχει καμία απολύτως ανάγκη. Ο συμπλέκτης βλέπω ότι είναι πάρα πολύ μαλακός, παρόλο που είναι με σύνματόσκηνο. Εδώ βλέπετε τα κουμπάκια. Όχι, η μοχλή του είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι πάρα πολύ ποιοτική. Τζαπάν, δηλαδή δείχνει τζαπάν. Κοίταξε. Έχει και quick start στη μίζα. Mm-hmm. Πατάς για να πω. Και το φινίσμα είναι πάρα πολύ καλό, παρόλο που είναι το σαγρέ αυτό. Η σέλα είναι άκρως ποιοτική, η ποιότητά της. Παραδείγματος χάρη στο Transall που είχα πάρει, φίλτατε, εδώ πέρα έκανε τσάκιση μπροστά και δεν ήταν εγώ τόσο. Ανάμεσα στα δύο. Ναι, όχι. Είναι πάρα πολύ καλή επιλογή αυτή εδώ η μοτοσυκλέτα. Βέβαια, όταν τη στρώσεις με το καλό, θα μου τη δώσεις. Έτσι, δεν θα συγκρίνω φυσικά το Transall το καινούριο με το Suzuki το Vestrom, γιατί αυτό έχει 19 ζάντα μπροστά ενώ 21 το Transall. Βέβαια, επειδή μόνο και μόνο δεν έχει σαπρέλα, για μένα αυτό θα ήταν πρώτη επιλογή. Το μοντέρι του Suzuki είναι καταπληκτικό. Όσοι είναι κάτοχοι αυτής της μοτοσυκλέτας λένε τα καλύτερα για αυτό το δίκυκλο. Πέρα από τους καθεσμούς, σε λένε ότι η ροπή την αισθάνεσαι από χαμηλά. Δεν το έχεις τρώσει βέβαια ακόμα, δεν το έχεις γκαζώσει. Εντάξει, για να δω τι ναι. ροπή έχει. Απλά έπαιξα λίγο με τα προγράμματα, ναι. ABC, για να δω λίγο γιατί καταλαβαίνεις διαφορά τώρα. Να δω τη διαφορά του. Έχει διαφορά. Απλά έχει διαφορά στην απόκριση από
2.000 από 2.500 στροφές. Το καταλαβαίνεις παρόλα αυτά. Φαίνεται. Ή μήπως είσαι ψυχολογικά επηρεασμένος και έχεις την ψευδαίσθηση. Από το ναι, στη C την καταλαβαίνεις τη διαφορά. Ακόμα τόσο και μεγάλη. Μπορεί να την καταλάβεις. Την καταλαβαίνεις στο στροφόμετρο. Κατάλαβα. Τα μπροστινά αμορτισέρια δεν ρυθμίζονται, βλέπω. Μόνο για το πίσω. Πίσω και ευτυχώς για τη Suzuki, για το συγκρίνω με τη Honda τώρα που έβαλε τη στρόφικα, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν 2024 και να παίζουμε λευκέδες όπως είναι τα παπάκια δεκαετίας 80-50. Δεν είναι δυνατόν. Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο μήνα τη Honda και ένα συν τη Suzuki που το έχει σε όλα τα βεστρώματα το μοντέλο 04. Εδώ αυτό που πρέπει να πούμε όμως ότι είναι και αυτό χαμηλό το δίκυκλο. Επαναλαμβάνω ότι είναι όλα εκτεθειμένα εδώ. Υποχρεωτικά λοιπόν θα βάλει εδώ ο σύντροχος πόδια από κάτω. Τώρα χούφτες, άμα θες βάζεις, έχεις παραγγείλει όπως είπες. Να σου πω λίγο τώρα. Το άσχημο της μοτοσυκλέτας ποιο είναι? Κλασικά φανάρι που λένε. Όχι, αυτό εδώ. Αυτό είναι όπως το πάρει ο καθένας. Είναι, ξέρω, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι σαν το φανάρι. Όχι, όχι, το φανάρι, κοίταξε. Νομίζω ότι όλες τώρα οι εταιρείες, χωρίς να είμαι σίγουρος, να γράψουν από κάτω όσοι θέλουν να με μαλώσουν, είναι υποχρεωμένες όλες οι εταιρείες να έχουν πάνω κάτω τα φανάρια τώρα. Λόγω των... Η Suzuki έχει πάρει ένα φανάρι. Ναι, για λέγε. Έχει βάλει σε 5 μοντέλα. Ναι, κοίτα, φανάρι σε 5 μοντέλα. Νομίζω ότι είναι οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές τώρα. Υποχρεώνουν τους μοτοσυκλιστές να έχουν τα φώτα πάνω κάτω. Χωρίς να είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι πού το διάβασα αυτό. Και γι' αυτό βλέπεις ότι και ορισμένες Κινέζικες και Ιαπωνέζικες αρχίζουν και βάζουν τα φανάρια πάνω κάτω, ίσως να το δούμε και σε άλλες μοτοσυκλέτες. Οι κόβες, η F-Moto τα έχει βάλει. Γενικότερα σιγά σιγά αρχίζουν όλοι και το κάνουν. Είναι εξαιτίας των προδιαγραφών. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι 100% σίγουρος. Έτσι έχω διαβάσει. Μπορεί να είναι και μέγα λάθος. Για να δούμε εδώ λίγο. Πώς είναι, βλέπω πίσω το σίδερο πιάνει. Από κάτω, υποπλαίσιο, σωληνωτό, έτσι. Ενώ ήταν αλουμινένιο το προηγούμενο. Και τώρα το έχουν σωληνωτό. Είναι μια σημαντική διαφορά. Και αυτό που είδα είναι ότι η αλυσίδα θέλει σφίξιμο. Εδώ τα μέρη. Όπως έρχεται με τη μία. Ναι, η συναρμολόγηση. Δηλαδή, συναρμολόγηση. Είναι μισή μέρα το μηχανάκι. Ναι, μισής μέρες και πέτυχε σε μένα τον τρελό. Κοιτάξτε εδώ πόσο εκτεθειμένο είναι. Το δίκυκλο εδώ μου θυμίζει Transalp. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία γιατί με μία ποδιά όλα φτιάχνουν. Πάρα πολύ. Συγγνώμη λίγο, περίμενε λίγο φίλε, για πες. Μου έκανε εντύπωση πολύ το μοτέρ του πόσο συμμαζεμένο είναι. Δηλαδή ναι. Αυτό το μοτέρ μπορεί να το βάλεις σε όποια θέση θες. Δηλαδή, λόγω της σειράς που έχει. Δεν είναι βέβαια σαν το προηγούμενο. Δεν είναι βέβαια. Και είναι πάρα πολύ καλά ζυγισμένη η μοτοσυκλέτα σου, φίλε. Πάρα πολύ καλά ζυγισμένη. Δηλαδή για έναν άνθρωπο στο ανάστημα το δικό μου που δεν είμαι με χαμηλού αναστήματος, πιστεύω ότι πόσο βολεύει... Πες το όμως για να ξέρουν και 1,70. 1,70. 1,70, ναι. Και κάθεσαι άνετα. Κάθομαι άνετα. Και πατάς και κάτω άνετα. Και επειδή το έφερα μέσα από τα Γιάννα χθες και το οδήγησα και λίγο σε κίνηση σαν πρώτη βόλτα, είδα ότι το μηχανάκι στριβεί απόλυτα. Δηλαδή σαν παπί. Λοιπόν, φίλε μου, σου εύχομαι καλά ταξίδια. Ευχαριστώ. Να το χαρείς. Και όταν το στρώσεις, είμαι σίγουρος ότι δεν μου το δώσεις. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ας το ρίξουμε και λίγο έτσι μια ματιά μακρινή. Χαζεύστε το υπέροχο αυτό Suzuki Vestrom 800. Μία από τις καλύτερες επιλογές και θα γίνει μάλλον best seller. Παιδιά, γιατί η τιμή του είναι πραγματικά ιδανική για αυτό που προσφέρει. Και βέβαια. Ναι, είναι 100% made in Japan. Βέβαια με τα εξτραδάκια θα ξεπεράσει τα 10.000, αλλά τι παίρνεις τώρα πια με 10.000, τίποτα απολύτως. Λοιπόν, καλά ταξίδια σύντροχοι με ένα Suzuki Vestrom 800. Το παράξενο της υπόθεσης, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα ο Γιώργος, να πούμε ότι δουλεύει σε ένα κατάστημα το οποίο εμπορεύεται ελαστικά, αντιπροσωπεί Dunlop ακόμα, πιο συγκεκριμένοι θέλουμε να γίνουμε. Αυτό εδώ είναι Dunlop και όμως δεν υπάρχει ακόμα στην αγορά της Ελλάδας. Στους καταλόγους τους ελληνικούς δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, εδώ έχει η Suzuki το τοποθετεί σε όλα τα Suzuki Vestrom 800.